Τι υπερσυγκλό εμφάνιση ήταν αυτή. Ήταν so freaking literally amazing. Γιατί ήταν αυτό στο μυαλό μου μόνο. Ήταν ωραία, πέρασε καλά. Υπέροχος. Εντάξει, υπερβολή μπορεί. Ευχαριστώ πάρα. Όχι, εντάξει, εγώ πέρασα πολύ ωραία, δεν έκανα λάθος. Ή έτσι θέλω να πιστεύω, θα το δω και στο σπίτι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φάνηκε ότι ήταν 30 δευτερόλεπτα, δεν ήταν τόσα. Αλλά ενώ φάνηκε ότι ήταν σαν να ανοιγόκλεισα τα μάτια μου και ξαφνικά πέθανα. Ωραία, πολύ ωραία. Πώς πήγανε οι πρόβες και πώς από τις πρόβες κατέληξες στο παρκέ του Dancing with the Stars? Κοίταξε να δεις τώρα. Οι πρόβες πήγανε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε καθημερινές, υπήρχε πολλή προπόνηση. Γιατί ήθελα να είναι πολύ ωραία η εμφάνισή μου και να το χαρώ κιόλας εννοώ. Και μπορεί να φανεί πάρα πολύ τώρα, αλλά εντάξει, γίναμε παρέα. Δηλαδή, ερχόμουν, είχαμε το ραντεβού μας, λέγαμε τις βλακίες μας. Μετά κάναμε το χορό, ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Όλοι. Ήτανε μαγικό αυτό. Ένιωσα πολύ μεγάλη υποστήριξη και ότι θα είναι πολύ ωραίο όλο. Και πέρασα μαγικά. Θα το ξαναέκανες? Βέβαια. Θα σε ξαναδούμε μέχρι τον τελικό στο Dancing? Βέβαια. Ναι. Σε όλα τα επεισόδια. Κάθε εβδομάδα θα χορεύω ένα χορευτικό που μου αρέσει. Ναι, που βλέπω ότι με αγαπάνε. Πόσα ταλέντα πια παρουσιαστής, δεν μετράω, model life. Μην μετράς. Είναι πολλά. Είμαι πατέρας, είμαι σκυλοπατέρας, είμαι γατοπατέρας, είμαι νοικιαστής, είμαι οδηγός, είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Είναι πολλοί ρόλοι και πολλά τα ταλέντα. Πολύ πράγμαν. Τι να κάνω κι εγώ, δεν βγαίνει αλλιώς ζωή. Με ένα μόνο, βαριέμαι. Σήμερα ανακαλύψαμε και μια καινούργια λέξη. Μουτσινότητα. Δεν είναι τώρα. Αυτό που έχετε κάνει, εμένα με καταστρέψατε. Εγώ δεν θέλω και πολλά τώρα. Η μουτσινότητα πια θα με ακολουθεί. Θα την υπηρετήσω, να το. Και θα την εξελίξω. Θα πάω στην υπερμουτσινότητα. Θα μπει στο ελληνικό λεξικό. Αν έχεις γνωστούς, κανόνισε το. Τι άλλο να περιμένουμε από σένα? Τίποτα, να πέστε για ύπνο. Τίποτα να. Τι να περιμένουμε. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω τι περιμένω εγώ από μένα. Δεν ξέρω καθόλου. Καλό μεσημεράκι, συνεχίζεται καθημερινά. Εκτός κι αν ξέρεις κάτι, γιατί το λες με κάποιο τρόπο που δεν μ' αρέσει. Όχι, είναι για θαυμασμό και αυτός ο άθλος, ο καθημερινός. Πώς είναι καθημερινά να κάνεις τόσα πράγματα, να χορεύεις, να μιλάς με τις κολλητές σου στο τηλέφωνο, να κάνεις stand-up? Νομίζω πως είναι μέρος της ζωής μου. Πώς να σου πω. Είναι έτσι πάει. Με το που αρχίζει και μικραίνει η μέρα, εγώ βγαίνω τηλεόραση. Όταν ανοίξει πολύ η μέρα, φεύγω από την τηλεόραση. Ζω τη ζωή μου το καλοκαιράκι. Μετά από το που μικραίνει, πηγαίνω πάλι εκεί πέρα σε αυτό όλο το. Είναι μια, δεν θέλω να πω ρουτίνα, γιατί δεν είναι ρουτίνα ακριβώς, αλλά είναι μια καθημερινότητα. Ενώ κάπως ξέρω τι μου συμβαίνει. Καταλαβαίνεις, είναι συγκεκριμένες ώρες που εγώ είμαι κάπου αλλού. Στην κυριολεξία είναι κάπου αλλού όλο αυτό. Είναι σαν ψέματα. Σε ένα πάρτι. Σε ένα πάρτι. Οπότε με το που ξέρω ότι πηγαίνω εκεί πέρα, φορτίζω μια χαρά. Μετά αποφορτίζω για να μπορέσω να ξαναπάω την επόμενη μέρα. Για τη βάνια θέλω να πω. Για τη βάνια δεν θέλω να μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, κόψω στο μοντάζ. Δεν θέλω να μιλάω καθόλου. Τίποτα. Όχι, ούτε θέλω τσακωμένη. Να μιλήσω. Είμαι... Δεν θέλω να πει τίποτα. Δεν μιλιόμαστε εδώ και 4 χρόνια. Α, όλο ρόλο, ε. Είναι, είμαστε μαλωμένοι, αλλά είχα υποσχεθεί να είναι μαζί στην εκπομπή και τώρα παίζουμε του φίλου και περιμένω να δω. Έχει κάνει συμβόλαιο αυτή και άλλα χρόνια. Περισσότερα από σένα. Φυσικά δεν χαζό το κανάλι, οπότε τώρα έχουμε άλλα. Καναλάρα. Μην τα πεις αυτά, αυτά κόψτε στο μοντάζ. Θα μείνει μεταξύ μας. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα.